τη Στέφνα να αποφανθούμε αν υπάρχει το περιθώριο κάποια συνενετική πρόταση στην περιοχή μας. Αυτό για κάποιο λόγο. Σε ευχαριστώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί αυτό ήθελα να δω σε κάποια βάση. Γι' αυτό και μίλησα περί συνενετικών. Δηλαδή το έγγραφο τη Στέφνα δεν μιλάει προτάσει πώ θα πέρασε. Για συνενετικέ μιλάει. Και ευχαριστώ που όμορφα. Και συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν, μπορώ να πω, αυτό που είπατε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έτσι είναι. Ο Δήμαρχος μιλάει για το περιθώριο συνενετικών προτάσεων στις καρατόπους περιοχές. Εμείς, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, την Τρίτη είπαμε να βάλουμε το έκτακτο στο Συμβούλιο. Καλό ήταν να το βάλαμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι γενικά έχουμε κάνει κάποια λάθη στο χειρισμό. Ας πούμε αυτή στη χάραξη κάποιες στρατηγικές για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Τι εννοώ. Μιλάμε συνέχεια σαν Δήμος Αναβήσου, εσωτερικά μεταξύ μας, στο Δήμο. Μιλήσαμε πριν έναν χρόνο, είπαμε εμείς θέλουμε τη συνένωση, άμα δεν θέλουμε, άμα συμφωνούν και άλλοι. Κανονίζουμε μια συγκέντρωση για τις 19 του μήνα, να σας θυμίσω, η συγκέντρωση αυτή έχει κανονιστεί και έχει ανακοινωθεί εδώ και 2 εβδομάδες περίπου ή κάτι τέτοιο. Και θεωρητικά υπήρχε η πιθανότητα με αυτά που ακούγαμε, γιατί αυτά ακούγαμε, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν διαμορφωθεί τυχόν προτάσεις ή έστω τα κριτήρια των συνενώσεων. Και άρα είχαμε να γίνει μια συγκέντρωση στην οποία δεν είχαμε δουλέψει στον βαθμό που θα έπρεπε με τους γείτονες και έχουμε φτάσει 2 μέρες πριν και έχουμε ας πούμε μια ξέρω εγώ, μη συμμετοχή, να μην χαρακτηρίσω κάτι άλλο. Και πιθανότατα, ξαναλέω, εάν είχαν διατυπωθεί προτάσεις επίσημες από την κυβέρνηση ή κριτήρια, να είχαν κάποια δεδομένα τα οποία να αναιρούσαν τον λόγο της πραγματοποίησης αυτής της συγκέντρωσης. Να είχε δει η κυβέρνηση και να είχε πει εσείς οι 4 πάντα εδώ, εσείς οι άλλοι πάντα από εκεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ένα στόχο, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για το Δήμο Αναβήσου. Αυτό θα πω στη συνέχεια κάποια πράγματα. Αυτό μάλλον δεν έχουμε κάνει τις καλύτερες ενέργειες οι οποίες θα μας έφεραν πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Ξαναλέω και συμφωνώ με την κυρία Τσιακάλη, η συγκέντρωση αυτή θα έπρεπε να ήταν από κοινού. Έχουμε το περιθώριο μέχρι 8 Ιανουαρίου, πιθανότατα να μπορούσαμε να βάλουμε κάποια άλλη ημερομηνία και να δουλέψουμε, αφού είναι σε αδιέξοδο και οι γείτονές μας, γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτό το στοιχείο και να το βάλουμε μέσα στη διαδικασία και να φτάσουμε ας πούμε, σε μια κοινή και συγκέντρωση και παρουσία και ψήφισμα και οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Αυτό δεν αναιρείται. Αλλά από αυτά που λέω, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πού πρέπει να δουλέψουμε. Νομίζω δηλαδή ότι κινιόμαστε λίγο αυτάραστα, λίγο σαν Δήμος Αναβήσου, που ναι, εντάξει, είμαστε ας πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της συνένωσης και είναι προφανείς οι λόγοι οι οποίοι θέλουμε να προχωρήσει αυτό το σενάριο, αλλά θα έπρεπε να δουλέψουμε το κομμάτι που είπα πριν. Ένα δεύτερο. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο, δεν ξέρω οι πληροφορίες του δημάτου, του προσωπικού ή οτιδήποτε, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στον ένα Δήμο, όλοι οι λαβριονικοί, και γίνονται προσπάθειες αυτό ο ένας Δήμος να σπάσει στα δύο. Και μάλιστα, ενώ εγώ ήξερα ότι υπήρχαν κάποια τα δύο σενάρια, ας πούμε το δυτικό και το ανατολικό, τώρα τελευταία άκουσα και κάτι άλλες και το παραλλαγές, το βόρειο και το νότιο, το παραλιακό και το μεσόγειο και κάτι άλλο. Δεν ξέρω την ακρίβεια αυτών των στοιχείων, εάν είναι έτσι ή όχι. Τα νούμερα, το ότι τα 1050 θα πρέπει να κατέβουν σε 450 ή έως 500 η τελευταία βεσιόν που είπανε, πάντως δείχνουν κάτι τέτοιο. Εμένα όμως, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε φάση της συζήτησης, εγώ θα ήθελα η Ανάξος να είναι τμήμα ενός μεγάλου και ισχυρού Δήμου. Μεγάλος και ισχυρός Δήμος για μένα είναι αυτός ο οποίος είναι αυτοτελής και ισχυρός στην παρουσία του, είναι αυτός ο οποίος είναι αυτόνομος οικονομικά, είναι αυτός ο οποίος έχει πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις σε προγράμματα είτε ελληνικά είτε ευρωπαϊκά και εκεί γνωρίζετε ότι υπάρχουν όρια και νούμερα
ας πούμε, τα στάνταρ που πρέπει να έχει ο Δήμος, που πρέπει να έχει και κάποιο μέγεθος για να έχει πρόσβαση στην άδεια βίδα επιχορήγηση, πρέπει να οργανώνει, να οργανώσει υπηρεσίες διαφανείς και δημοκρατικές προς όφελος του πολίτη, πρέπει να έχει πιστοποιημένη τεχνική υπηρεσία, πρέπει. Αυτός ο ισχυρός Δήμος, ειλικρινά δεν γνωρίζω εάν μπορεί οι ανάγκες αυτές της Αναβίσου σαν μέλος και τμήμα ενός ισχυρού Δήμου καλύπτονται από τους 3, από τους 4, από τους 8 ή από τους 18. Εγώ, στην πρόταση αυτή του, για τους 3 από ό,τι λέει ο Δήμαρχος, δεν έχω αντίρρηση το να συμφωνήσω και να υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση. Ισχυρός Δήμος δεν προκύπτει με τα κριτήρια τα οποία ανέφερα. Τα νούμερα, για παράδειγμα, σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις δεν βοηθάνε στο να έχουμε αυτό που λέμε ισχυρό Δήμος και δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί με προβληματίζει το γεγονός ότι ενώ είχε ζητήσει η ΚΕΤ και η ΤΕΦ να έγινε προτάσεις από την κυβέρνηση για να μπουν σε διάλογο ενός του συνεδρίου της ΚΕΤ 18-20 Ιανουαρίου και όλοι περιμέναμε ότι μέχρι τις 20 τέλος πάντων Δεκεμβρίου θα φανερωθούν είτε προτάσεις συγκεκριμένες είτε έστω κριτήρια για τις συνενώσεις, αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στις 17 του μήνα και ούτε προτάσεις έχουμε, ούτε κριτήρια. Αυτό πιθανότατα να σημαίνει κάτι, πιθανότατα να μην σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, είτε να έχει υπάρξει μια καθυστέρηση στη ροή αυτών των πραγμάτων, είτε να δείχνει ότι θέλουν να συντομεύσουν τους χρόνους και να μαζέψουν, ας πούμε, τη διαδικασία όσο γίνεται, για να μην έχουν αντιδράσεις στην εξέλιξη μετά του σχεδίου. Και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σε ό,τι σχεδιασμό και ό,τι συζήτηση κάνουμε. Δηλαδή το στοιχείο του εφηνδιασμού, ότι ξαφνικά πιθανόν να βρεθούμε μπροστά σε κάποιες καταστάσεις και να μην υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε τις λύσεις. Άρα, συνοψίζοντας, ισχυρός Δήμος με 10.000, κατά τη γνώμη μου, με 10 ή 12.000, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει. Μόνο το κριτήριο ότι των 20.000, για παράδειγμα, κατοίκων για την χρηματοδότηση, για την χωρίς έλεγχο και χωρίς όρια χρηματοδότηση, είναι ένα κριτήριο που δεν καλύπτει ο Δήμος των 10 ή 12.000. Την πρόταση του Δημάρχου θα την υποστηρίξω, αλλά νομίζω ότι τα περιθώρια στα οποία συζητάμε και προτείνουμε και αποφασίζουμε δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια που να κάνουν, δεν, να,